Σέμα, τι σου είχε πει 2 εβδομάδες πριν. Είχα συναντήσει την Κατερίνα και μου είχε πει ότι ετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ξανά να τηλεπορήσει τόσο πολύ τον εαυτό της, γιατί ήδη είχε κάποια προβλήματα υγείας που της πήρε πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσει να επανέλθει. Και δεν τα πολύ ξεπέρασε κιόλας, θυμάμαι. Και δεν τα είχε ξεπεράσει και μου είπε ότι ήταν μια εμπειρία την οποία τη θυμάται πολύ πολύ ευχάριστα, αλλά δεν θα το ξανά έκανε. Και πραγματικά κι εγώ μόλις έμαθα εχθές για την είδηση ξαφνιάστηκα, γιατί είχε μπει η κοπέλα σε έναν έτσι ρυθμό προπονητικό με πάρα πολλές προπονήσεις, με πολύ έντονο. Την τιμή τους όμως, παιδιά. Μάλλον είναι πολλά τα λεφτά, Μαράκη. Μάλλον είναι πολλά. Τιμή. Απλά να σε ρωτήσουμε ότι πώς και επειδή μας είχες πει σε εμάς από το Happy Day, από τη Σταματίνα, ότι ετοιμάζεσαι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τι σε έκανε να σταματήσεις αυτή την προετοιμασία και να πας στο Survivor. Λοιπόν, Κατερίνα μου, ευχόμαστε να πάνε όλα τέλεια στο κομμάτι της προετοιμασίας σου, να γυρίσεις με ένα μετάλλιο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχή για έναν αθλητή. Είναι η καλύτερη ευχή που θα μπορούσα να μου κάνουν. Μακάρι να καταφέρω για αρχή να πάω και από εκεί και πέρα ο Θεός, ό,τι μου δώσει για μένα είναι ευχάριστο. Δεν σημαίνει ότι σταματά την προετοιμασία. Απλά μένω λίγο πίσω σε όλο αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι παρατάω το στίβο. Ήταν μια μεγάλη απόφαση για μένα και από εκεί και πέρα θα τη στηρίξω με πράξη συνέχεια, δεν χρειάζεται. Δηλαδή μπορείς να συνεχίσεις και να πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, απλά λίγο πιο μετά να πάνε οι προπονήσεις σου. Ναι, είναι μια μεγάλη επιλογή που έκανα εγώ και είμαι έτοιμη να την αντιμετωπίσω όποια και να είναι το αποτέλεσμα. Ακούγεται, ρε παιδί μου, ότι για να ανέβει και λίγο το Survivor, ότι μπορεί να δώσουν πολλά λεφτά. Μήπως ήταν ένας οικονομικός παράγοντας που θα βοηθούσε και εσένα και την οικογένειά σου, γιατί ξέρουμε ότι βοηθάς. Τα χρήματα τα οποία κέρδισα μέσα στο παιχνίδι βοήθησα κάποιους ανθρώπους από την οικογένειά μου που είχαν κάποιες ανάγκες και τα έχω κρατήσει. Προσπαθώ να μην είμαι σπάταλη, γιατί ποτέ δεν μου άρεσε ούτως ή άλλως η μεγάλη ζωή. Έχω μια ζωή προπόνηση σπίτι. Και αυτό που με ενδιαφέρει είναι οι προετοιμασίες μου να γίνονται σωστά με τα καλύτερα μέσα. Οπότε τα αξιοποιώ εκεί. Σίγουρα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο φυσικά, γιατί με τον αθλητισμό έχουμε και μια ζωή η οποία πρέπει να εξασφαλίσουμε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να την κάνουμε όσο πιο άνετα γίνεται. Και νομίζω ότι έχω πάρει τη σωστή απόφαση. Θα δείξει κιόλας μπορεί. Ισχύει αυτό το ότι αν θα μπουν οι νέοι παίκτες, έχουν γίνει κάποια deals για να τρώτε και λίγο παραπάνω, λίγο μια διευκόλυνση. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, πρώτη φορά το ακούω. Έχεις μιλήσει καθόλου με τον Νικόλα Αγόρου που έχουν πει ότι, θα μπει κι αυτός, έχετε συνοηθεί. Όχι, απλά με πήρε να μπει καλή επιτυχία. Αυτό.